Παρακαλούμε τις ομάδες η ΕΚ Δέλτα 2 και ηλεκτρολόγους 6 Αρχιμίδιους να προσέλθουν για την απονομή. Να παρακαλέσουμε τον κύριο Παναούση να έρθει για να κάνει την απονομή στις δύο ομάδες του τελικού του κυπέλου Αθήνας. Λοιπόν, αργυρό μετάλλιο, δεύτερη ομάδα στο κύπελο της Αθήνας, ηλεκτρολόγοι 6, Αρχιμίδη. Ένα δυνατό χειροκρότημα για την ομάδα των ηλεκτρολόγων. Συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας των ηλεκτρολόγων 6. Τον Τζαμάνι, τον Γουβάλα, τον Δαμπάνι, τον Μπούρχα, τον Τσαντούλα, τον Τσιούρι και τον Τσοβίλη που αποτέλεσαν αυτή την ομάδα. Ηλεκτρολόγοι 6 Αρχιμίδη, φιναλίστ του κυπέλου Αθήνας. Χρυσό μετάλλιο και κυπελούχοι Αθήνας, Fortnite Unileague 6, η ομάδα η ΕΚ Δέλτα 2, ηλεκτρολόγοι. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τους ηλεκτρολόγους. Και τα χρυσά μετάλλια στον Αρχιτσέο, τον Δηματά, τον Καραβόλα, τον Μόρο, τον Πετούση, τον Σαλβαδόρ, τον Χατζηχριστοδούλου και τον Χρυσάφη, τους παίκτες που αποτέλεσαν αυτή την ομάδα. Τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 2 ηλεκτρολόγοι. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τους κυπελούχους. ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 2 ηλεκτρολόγοι. Θα καλέσουμε τον κύριο Ζώτο Ανδρέα για να απονείμει στον πρωταθλητή της Αθήνας και στο δεύτερο και τον τρίτο. Και η ώρα της απονομής της κούπας στο κυπελούχο Αθήνας. Ένα δυνατό χειροκρότημα για την ομάδα η ΕΚ ΔΕΛΤΑ 2 ηλεκτρολόγοι. Κυπελούχοι Αθήνας, Fortnite Unileague 6. Θα καλέσουμε και τις ομάδες της Αθήνας. Τις τρεις πρώτες ομάδες, την Ομική 2 Δράκων Αθήνα, την δεύτερη ομάδα που είναι τα ΤΕΦΑΑ 4 Κόχα Πάπα Αθήνα και την ομάδα ΤΕΦΑΑ 3 Μπαγκόκ Μπράβο Αθήνα. Έχουμε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Προέδρου του ΟΝΑ του Δήμου Αθηναίων, ο κ. Ζώτος, θα κάνει τις απονομές στις τρεις πρώτες ομάδες και ξεκινάμε με το χάλκινο μετάλλιο. Παρακαλούμε την ομάδα της Νομικής 2 Δράκων της Αθήνας να προσέλθει για το χάλκινο μετάλλιο, να παραλάβουν τα μετάλλια τους οι παίκτες. Ο Λεωνίδας Δούκας, ο Δημήτρης Φουτζούλας, ο Άκης Βλάχος, ο Διονύσης Κάρβαλης, ο Μανώλης Γκίθωνας, ο Στρατής Κάρβαλης, ο Γιώργος Μάλο, ο Νίκος Γιαννικόπουλος και ο Αντώνης Κουτσίνος. Στην δεύτερη ομάδα της Αθήνας, ΤΕΦΑΑ 4 Κόχα Πάμπα. Παρακαλούνται να προσέλθουν. Θα τους τα δώσουμε στα ειδικά αποδυτήρια που έχουν διαμορφωθεί για την απονομή του δεύτερου της Αθήνας. Πάμε λοιπόν στον πρώτο της Αθήνας, στην πρώτη ομάδα στην Αθήνα. ΤΕΦΑΑ 3 Μπαγκόκ Μπράβο. Σπύρος Πλουτσινιώτης, Δημήτρης Λιβερόπουλος, Γιώργος Διαλεκτός, Γιάννης και Δημήτρης Κυριακόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος και Γιώργος Παπαδόπουλος. Παρακαλείται ο κύριος Λεωνίδας Λεωτσάκος, ο υπεύθυνος των γηπέδων Puma Sports World, να προσέλθει για να απονείμει την κούπα στην πρωταθλήτρια ομάδα της Αθήνας, Fortnite Unileague 6. Και με την ευκαιρία βέβαια να ευχαριστήσουμε εδώ
τα γήπεδα 5x5 Puma Sports World του Αγίου Κοσμά που μας φιλοξένησαν και κάναμε αυτή την καταπληκτική διοργάνωση. Η κούπα στο πρωταθλητή της Αθήνας από τον κύριο Λεωνίδα Λέο Τσάκο. Πρωταθλήτη Αθήνας, η ομάδα ΤΕΦΑ Άτρια Μπαγκόνγκ, μπράβο! Ένα δυνατό χειροκρότημα για την ομάδα των ΤΕΦΑ Άτρια. Και πάμε, όλε! Δεν ξέρω πόσο μεγάλες αμπάνιες χωράνε σε αυτή την κούπα, αλλά στον πρωταθλητή Ελλάδας θα χρειαστούν πολλές αμπάνιες για να γεμίσουν αυτό το τεράστιο κύπελο. Κλειδί. Ανάλογο της προσπάθειας των παικτών, γιατί για να φτάσουν μέχρι εδώ και να κερδίσουν αυτό το τρόπαιο πάσχισαν. Λοιπόν, ο κύριος Ζώτος θα συνεχίσει να κάνει τις απονομές. Ξεκινάμε με τον MVP Αθήνας. Γιώργος Παπαδόπουλος, 9 φορές MVP, το νούμερο 11 επιθετικός από την ομάδα ΤΕΦΑ Άτρια Μπαγκόνγκ. Μπράβο! Ο MVP της Αθήνας. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Πανελληνίως σε όλη την Ελλάδα για το Fortnite Uni League 6. Δεν θα το πιστέψετε κι όμως είναι αληθινό. 9 φορές MVP και πάλι το νούμερο 11 ο επιθετικός στο ΤΕΦΑ Άτρια Μπαγκόνγκ, μπράβο, από την Αθήνα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος επανέρχεται. Γιώργο μου, δεν το είχα δει για να σε κρατήσω εδώ. Αλλά ο αθλητής πρέπει να συνεχίσει να κάνει τις μεγάλες αποστάσεις. Ούτως ή άλλως διανύεται χιλιόμετρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε κάθε παιχνίδι. Δεν θα σε κρατήσουμε άλλο προς το παρόν. Γιατί πρώτο σκόρερ της Αθήνας με 54 γκολ είναι το νούμερο 9 επιθετικός οδοντιατρικής Μπάρτσα, ο Νέστορας Τσίμπουλας. Ένα δυνατό χειροκρότημα στον Νέστορα, πρώτο σκόρερ της Αθήνας με 54 γκολ. Μία ακόμη απονομή από τον κύριο Ζώτο, από τον κύριο Ανδρέα.